με τι καρδιά και τι ανθρωπιά ήρθε να ραβδίσει τις ελιές, τις ξένες ελιές. Δεν το πιστεύω. Έχω ένα πονοκέφαλο το πρωί, έχω τρελαθώ. Έχω τρελαθεί. Δεν το πιστεύω. Φτερά έκανε η σοδιά του κυρίου Γιάννη, καθώς άγνωστοι δράστες ράβδισαν τις ελιές του, οι οποίες μάλιστα βρίσκονται σε γωνιακό χωράφι, στο γήθιο Φανερωμένης. Ήταν φορτωμένα 32 δεντρίλια, 32 δεντρίλια και 22 ρίζες χοντρολίες. Φορτωμένα και τα δεντρίλια και χοντρολίες. Ήρθα σήμερα το πρωί να μαζέψω τα δεντρίλια, τα ραβδίσω και να ραβδίσω τις χοντρολίες για να βάλω το βράδυ στο λάδι να το τρώμε. Και έχουν μαζέψει όλες τις ελιές. Άγνωστοι δράστες έβαλαν στόχο τις φορτωμένες ελιές του αγρότη, ραβδίζοντας 54 ελιές, ενώ δεν αποκλείεται να έδρασαν τις βραδινές ώρες χρησιμοποιώντας φακούς. Ορίστε. Τις έχουν ραβδίσει καλά-καλά, μπορώ ψηλά που δεν φτάνανε εκεί, έχουν αφήσει. Αυτός πρέπει να έρθει με συνεργείο, δεν ήρθε μόνος του ή με δύο ή με τρία άτομα. Αυτός ήρθε πάνω από πέντε άτομα. Γιατί κάποιος μου είπε πως μπορεί να έρθει με το φεγγάρι, λέει, και μαζεύει με προβολής, λέει. Είναι ντόπιοι. Και βάζουν αλλοδαπούς και μαζεύουν και τους αφήνουν στα χωράφια και φεύγουν και κάνουν τη δουλειά τους. Η κλοπή αντιστοιχεί σε 400 κιλά λάδι, όπως εκτιμά ο αγρότης, ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση. Με τον ίδιο να επικυρήσει τους δράστες, προσφέροντας ένα μικρό χρηματικό ποσό. Μέχρι και θα πληρώσω, θα κάνω ό,τι μπορώ, θα κάνω για να το βρω. Διότι αυτός ο άνθρωπος θα το κάνει και κάπου αλλού. Έχω σπάσει όλα τα κλαδιά από τα δεντρίλια. Και οι αθεόφοβοι. Τα μαζόνα τα διαλέγανε και τις ελιές τα διαλέγανε και αφήνανε τα φύλλα κάτω για να τα βάλουν στα τσουβάλια. Αν είναι δυνατόν. Το περιστατικό αυτό έχει θορυβήσει αρκετούς ελαιοπαραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή. Κάποιος λέει άφησε λέει, τα τσουβάλια, όπως μου είπε κάποιος, άφησε λέει, τα τσουβάλια του και δεν παίρνει το εργοστάσιο να τα πάρει και τον παρακολούθησαν και παίρνουν τις ελιές και φύγανε. Πριν δύο χρόνια, ο συγκεκριμένος αγρότης είχε πέσει και πάλι θύμα αγνώστων, οι οποίοι του έκλεψαν καρπούζια από το θερμοκήπιό του.